Καλημέρα σας. Παρακαλώ, περάστε, καθίστε να ξεκινήσουμε. Δίπλα μου είναι ο Νίκος ο Τσούχλος, ο Διευθυντής του Οδείου Αθηνών, οικοδεσπότης μας, έχω τρακ, και τώρα και την προηγούμενη φορά παρουσιάσαμε την Επίδαυρο. Μας έφερε γούρι, πιστεύω και τώρα. Μακάρι, καλημέρα σας. 20 δευτερόλεπτα απλά. Για να σας καλημερίσω, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ακούσουμε σήμερα με μεγάλη αγωνία και περιέργεια. Εκ μέρους του Οδείου Αθηνών θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην φετινή έκδοση του φεστιβάλ και στο διευθυντή του, να ζητήσω συγγνώμη για το λίγο κρύο που κάνει εδώ. Το κτίριο είναι πάντοτε ημιτελές, άρα όλα καλά. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Και βεβαίως έχουμε συνεργασία, θα τα ακούσετε σε λίγο. Στο τέλος Απριλίου συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη στιγμή που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και ολοκληρώνω τη θητεία μου. Δέχτηκα αυτή τη θέση με την πεποίθηση ότι ένας τέτοιος θεσμός μπορεί και πρέπει να συμβάλλει με τη δική του δημιουργική πρόταση σε μια εποχή κρίσης σαν τη δική μας. 3 χρόνια αργότερα, μετά από μια γοητευτική αλλά και περιπετειώδη διαδρομή και παρά τις αντίξωες συνθήκες του ελληνικού δημοσίου και τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, που δυστυχώς ταλαιπωρεί και το φεστιβάλ, χάρη στην επιμονή, την πίστη και τη σκληρή δουλειά, τη δική μου και της ομάδας των συνεργατών που ήταν από την αρχή δίπλα μου, μπορώ να καταθέσω με ικανοποίηση ότι πράγματι οι βασικοί στόχοι μας έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα με ορατά αποτελέσματα και σταδιακά, με μεγάλη αποδοχή από το κοινό, τους κριτικούς και τους δημοσιογράφους. Πρώτον, το Λύκειο Επιδαύρου. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο οποίο η φοίτηση μάλιστα πιστοποιείται πλέον με διδακτικές μονάδες ECTS. Αυτό το Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος, με υπεύθυνη τη σύμβουλο στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Τζορτζίνα Κακουδάκη, όλοι οι σύμβουλοι είναι εδώ, μετά τις 2 πρώτες χρονιές λειτουργίας του, έχει ήδη κερδίσει μια θέση στο χώρο της έρευνας και της ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος διεθνώς, με τους έγκυρους δασκάλους που έχουν κληθεί να διδάξουν από όλα τα μέρη του κόσμου την πολυφωνία και τη διαπολιτισμικότητα που αποτελούν βασική του επιδίωξη, αλλά και τη μοναδική σχέση του με την περιοχή της Επιδαύρου που το φιλοξενεί. Καθώς ο τόπος αυτός μπολιάζεται από την παρουσία νέων ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης. Το Λύκειο όμως είναι μόνο μία, ίσως η πιο δυναμική, πτυχή της ευρύτερης πολιτικής μας για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Δίνουμε έμφαση στους νέους και στο νεανικό κοινό, γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε κάθε χρόνο ένα σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων στο θέατρο, το χορό και τη μουσική, που βοηθούν την επαφή μας με τα έργα του προγράμματος, τόσο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, όσο και σε μια πιο μακροπρόθεσμη βάση. Αναφέρθηκα αναλυτικά στη σύνδεση της καλλιτεχνικής παραγωγής με την εκπαίδευση, που δίνει το στίγμα της ταυτότητάς μας στη συνέντευξη τύπου τον Οκτώβρη που μας πέρασε. Ιδιαίτερα, στην Επίδαυρο, θυμίζω ότι έχουμε εφαρμόσει μια σειρά ποικίλων δράσεων και εκτός του Λυκείου. Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα, διάλογοι, εκπαιδεύοντας το διεθνές κοινό, αλλά και δημιουργική απασχόληση για παιδιά, παράλληλα με τις παραστάσεις στο θέατρο της Επιδαύρου, που φέτος θα λειτουργήσει για 4ο συνεχόμενο καλοκαίρι. Και στην Αθήνα όμως, εκτός των συζητήσεων με τους διεθνείς σκηνοθέτες που γίνονται συστηματικά μετά τις παραστάσεις, έχουν θεσμοθετηθεί με επιτυχία κάποιες πλατφόρμες που δημιουργούν υποδομές σκέψης, ενθαρρύνουν τους νεότερους δημιουργούς και ενισχύουν τη συλλογικότητα στον καλλιτεχνικό χώρο. Η ημερίδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, που φέτος θα είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη κριτική και τις σχέσεις της με τη νέα θεατρική αγορά, το Young Greek Classics, σε συνεργασία με το Οδείο Αθηνών, που φέτος θα είναι αφιερωμένο στο τσέλο και θα παρουσιάσει νέους Έλληνες μουσικούς με σπουδαίες σολιστικές διακρίσεις,
Τα εργαστήρια που θα οργανώσουν ο Γιώγιο Μα και ο Ρικάρντο Μούτι, η ημέρα χορού, αυτή η πληθωρική πλατφόρμα συνάντησης γύρω από την τέχνη του χορού. Δεύτερη τομή που πραγματοποιήσαμε είναι το άνοιγμα στην πόλη. Αυτή η ενότητα δράσεων με χαρακτήρα site-specific που πραγματοποιείται στην Αθήνα και στον Πειραιά με την υποστήριξη του Athens Culture Net και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, αντίστοιχα, στόχο είχε από τη στιγμή που εγγενιάστηκε το 2017 να επεκτείνει την εμβέλεια του φεστιβάλ και εκτός των παραδοσιακών του τυχών, καθιστώντας την καλλιτεχνική δημιουργία όχημα για την καλύτερη γνωριμία της πόλης, αλλά και την ενεργοποίηση των συλλογικοτήτων που δρούν σε αυτήν. Πιστεύω ότι το πέτυχε. Το βλέπει κανείς στις περισσότερες εκδηλώσεις που αναζητά ο κόσμος και όπου συμμετέχει ενεργά. Όχι μόνο λόγω της ελεύθερης εισόδου, αλλά κυρίως λόγω της προσέγγισης του δημόσιου χώρου μέσα από ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό βλέμμα, μέσα από τη θεατρική αφήγηση, μέσα από το φίλτρο της λογοτεχνίας, εν τέλει μέσα από το διαφορετικό μοίρασμα μιας γνωστής ή λιγότερο γνωστής ιστορίας. Τρίτον, ήδη στην πρώτη μας προγραμματική εμφάνιση μιλούσαμε για την υποστήριξη του εγχώριου δημιουργικού κεφαλαίου και των νεότερων δημιουργών στο θέατρο και το χορό, κάτι που υλοποιήσαμε συνδυαστικά με την ανάδειξη των πιο ζωντανών τάσεων από το διεθνή χώρο, με έντονο το ενδιαφέρον για τις περιφερειακές κουλτούρες και ανερχόμενους καλλιτέχνες που ο κόσμος γνώρισε χάρη του φεστιβάλ. Όσο κι αν οι δυναμικές είναι διαφορετικές, καθώς στο διεθνές πρόγραμμα επιλέγουμε κατά κανόνα έτοιμες παραγωγές, ενώ στο ελληνικό τις δημιουργούμε στη βάση προτάσεων και αναθέσεων, μας ενδιαφέρει πολύ η ισορροπία μεταξύ τους. Για να επιμείνω στη σημασία που έχουμε δώσει στο ελληνικό πρόγραμμα, ενδεικτικά θα αναφέρω τα εξής. Παρότι ως πρακτική αποφεύγεται στα εγκυρότερα διεθνή φεστιβάλ, εμείς απευθύνουμε κάθε χρόνο ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε Έλληνες καλλιτέχνες και το πρόγραμμα που συγκροτούμε αντλεί πολλές επιλογές από αυτή τη δεξαμενή. Κάτι που απαιτεί συστηματική μελέτη και μια επίμοχθη επεξεργασία προκειμένου να επιλεγούν οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι πιο καινοτόμες, οι πιο φεστιβαλικές, με γνώμονα την τόλμη και τη θεματολογία τους. Η ανάδειξη νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, ιδιαίτερων τάσεων και εγχειρημάτων, αποτελεί λοιπόν αποδεδειγμένη προτεραιότητά μας ταυτόχρονα με την ένταξη αναγνωρισμένων δημιουργών σε παραγωγές φεστιβαλικών διαστάσεων. Ζητούμενο όμως σε ένα ελληνικό φεστιβάλ δεν είναι μόνο η υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, αλλά και η σύνδεσή της με την παράδοση, αρχαία και νεότερη, ως προϋπόθεση ανανέωσης και αναπροσδιορισμού μιας εθνικής αισθητικής ταυτότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία έχει για μας η υιοθέτηση μιας θεματικής που συνδέει τη σύγχρονη θεατρική έρευνα με το αρχαίο δράμα και φέτος ευρύτερα και με τον αρχαίο μύθο, η οποία προσέδωσε ευδιάκριτο στίγμα στη Μικρή Επίδαυρο ως χώρο εναλλακτικών προσεγγίσεων πάνω στο αρχαίο δράμα και φυτώριο νεότερων Ελλήνων δημιουργών. Το πρόγραμμα της Επιδαύρου και της Μικρής Επιδαύρου, όπως και του Λυκείου Επιδαύρου, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και βρίσκεται στο σημερινό press kit που το πήρατε ή θα το πάρετε στην έξοδο. Αντίστοιχη σημασία είχε το αφιέρωμα που οργανώσαμε πέρσι στη σπουδαία μεταπολεμική δραματουργό Λούλα Αναγνωστάκη και τα Δωμάτια Μνήμης, μια βιωματική εγκατάσταση προσομοίωση του κόσμου της δημιουργού, την οποία επιμελήθηκε η Δήμητρα Κονδυλάκη, σύμβουλος για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο και υπεύθυνη για τις εκδόσεις μας και για όλα τα έντυπά μας. Η υποστήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας έχει λοιπόν για μας κεντρική σημασία, όπως είχαμε δηλώσει και υποστηρίξει από την αρχή. Με μια όμως ποιοτική, όχι ποσοτική έννοια, κάτι που σημαίνει ότι στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά έργα και τους Έλληνες συγγραφείς που διαπιστώνει κανείς, όπως θα δούμε και στο φετινό πρόγραμμα, προτάσσεται το περιεχόμενο, όχι η εθνικότητά τους. Τέταρτον, στους αρχικούς προγραμματικούς μας στόχους,
περιλαμβάνονταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας και οι συμπαραγωγές με διεθνείς οργανισμούς. Σημειωτέων ότι όλες οι ελληνικές παραγωγές και στην Πειραιώς υπερτιτλίζονται πλέον στα αγγλικά για διευκόλυνση του διεθνές κοινού, κάτι που παλαιότερα συνηθιζόταν μόνο για τις παραστάσεις της Επιδαύρου. Ενώ στις ελληνικές παραστάσεις έχουμε καθιερώσει και τους ελληνικούς υπέρτιτλους για τους κοφούς και όλους τους άλλους θεατές. Το είχαμε παρατηρήσει αυτό, ότι άρεσε σε πολύ κόσμο να διαβάζει και το κείμενο κάποιες στιγμές ή κάτι που έχανε. Όχι μόνο λοιπόν στηρίξαμε την ελληνική δημιουργία, αλλά ταυτόχρονα ενισχύσαμε το διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ. Πήραμε το ρίσκο των διεθνών συμπαραγωγών για σημαντικά σχήματα και καλλιτέχνες όπως ο Καστελούτσι και ο Βαρλικόφσκι στο θέατρο ή η Φρέιτας, ο Σέχτερ και ο Λασκαρίδη στο χορό. Οι συμπαραγωγές με διεθνείς οργανισμούς αναδεικνύουν το φεστιβάλ σε σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, οι συνεργασίες με δίκτυα όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χορού DNA και φορείς όπως το Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών και Επιμελητών Ωνάση ΣΕΑΡ του Ιδρύματος Ωνάση που ξεκινάει φέτος, υποστηρίζουν τους Έλληνες δημιουργούς μέσα από δομές και συμπράξεις που υπερβαίνουν την απλή παρουσίαση ενός έτοιμου έργου, δίνοντας βάρος στη διαδικασία της δημιουργίας και ευνοώντας συνεργασίες και ανταλλαγές με τη διεθνή σκηνή. Ο διεθνής προσανατολισμός αποτελεί πλέον σταθερή στόχευσή μας για την Επίδαυρο. Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, καλούμε φέτος την Comédie Française, την πρώτη κάθοδό της, στο Αργολικό Θέατρο με το Ηλέκτρα Ορέστης, του πρωτοπόρου και διεθνώς αναγνωρισμένου Ίβο Βαχόφε, μια συνεργασία που χτίστηκε σε βάθος χρόνου. Στην Επίδαυρο θα κατέβει για πρώτη φορά και ο Μπόμπου Ίλσον με τον Ιδί Ποδάτου. Ενώ τρίτη πρωτιά για φέτος, στον Προμηθέα Δεσμότη, μια συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Πάτρας, όπου τον ομώνυμο ρόλο θα παίξει και μάλιστα στα ελληνικά, μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της αγγλικής σκηνής, η Ελληνίδα Κάθριν Χάντερ. Και για να σας δώσω μια πρόγευση του καλλιτεχνικού προγράμματος 2020, έχουμε ήδη κλείσει για την Επίδαυρο τον Κριστόφ Βαρλικόφσκι. Τέλος, η επιδίωξη συμπαραγωγών και εντός των συνόρων, με διπεθέ αλλά και ιδιώτες, έχει πλέον εδραιωθεί ως πρακτική με θετικά αποτελέσματα τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στην κυκλοφορία και στην προβολή των παραστάσεων. Εδώ θα παρακαλούσα να ανέβει στο βήμα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να μιλήσει δύο λόγια, τον παρακαλώ, για τη συνεργασία που έχουμε στο φεστιβάλ για το Λύκειο Επιδαύρου. Παρακαλώ, δώστε μου πάλι το μικρόφωνο, συγγνώμη που σας το έδωσα πίσω. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και καθώς άκουγα την ανακοίνωση των δράσεων, μπορώ να πω πλέον με αρκετή βεβαιότητα ότι για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποτελεί πλέον έναν στρατηγικό εταίρο, σύμμαχο και ευχαριστώ πολύ για την ανάπτυξη όλης αυτής της πρωτοβουλίας. Εμείς στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχουμε αγκαλιάσει και βοηθήσει όσο μπορούμε το Λύκειο Επιδαύρου. Για εμάς είναι ουσιαστικά η εφαρμογή όλων αυτών που διδάσκουμε στην πράξη. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνουμε ότι υπάρχει μια διέξοδος στα νέα παιδιά σε περιόδους, δύσκολη περίοδο. Εφαρμόζουν αυτά τα οποία μαθαίνουν στην πράξη, στο χώρο που είναι για αυτούς η κοιτίδα των δράσεών τους. Για ένα νέο παιδί, το να του δίνουμε αυτή την επαγγελματική διέξοδο, ελπίδα, προοπτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί, και προσπαθούμε να μην είναι, δεν μπορεί να είναι μόνο κάτι θεωρητικό, όπου διδάσκουμε, δίνουμε ένα πτυχίο και φεύγουμε. Μέσα από τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βεβαίως, εμείς αντλούμε το κάτι παραπάνω.
το κάτι παραπάνω που η νέα γενιά αυτό το έχει ανάγκη. Εμείς, για μας, ίσως να μην έχει την ίδια αξία όσο για άτομα τα οποία βγαίνουν στην αγορά εργασίας και βιώνουν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι πάντα ευχάριστες και εύκολες. Είναι υποχρέωσή μας και αυτό το προσφέρουμε, να μπορέσουμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει διέξοδος στον χώρο εργασίας τους, στον χώρο σπουδών τους. Αυτό το προσφέρουμε μέσα από αυτή την εργασία. Έχουμε μπορέσει και με τη βοήθεια του κυρίου Θεοδωρόπουλου και της κυρίας Κακουδάκη, την οποία ευχαριστώ, να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία και με άλλες δράσεις, όπως είναι η πιστοποίηση, την οποία πετύχαμε πέρυσι, όπως είναι το εκπαιδεύοντας το κοινό, την δημιουργική απασχόληση και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω συνεργασίες. Να πω επίσης ότι πριν από 2 μήνες, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, πέρασε εξωτερική πιστοποίηση. Είναι μια διαδικασία ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή, όπου, ας πούμε, και με τη Βούλα, την επιστημονική εξωτερική αξιολόγηση σφραγίδα, θεωρείται ότι είναι ένα ίδρυμα εισάξιο με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει πιστοποίηση. Αντίστοιχα του εξωτερικού. Και την περάσαμε με πολύ επιτυχία και μας ζητήθηκε στη διαδικασία αυτή, που γινόταν από εξωτερικούς κριτές, να προτείνουμε φορείς του ελληνικού και εξωτερικού χώρου, οι οποίοι συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο, εκτός Πανεπιστημίων. Ένας από τους φορείς που προτείναμε και είχε μεγάλη αποδοχή και καταγράφηκε αυτό, ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που ήταν εκεί και παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό συνεργασίας. Άρα για εμάς και θεσμικά, αλλά και για τους φοιτητές, είναι ένας χώρος και μια συνεργασία στην οποία προσδοκούμε να χτίσουμε και να βελτιωθούμε και να προσφέρουμε περισσότερο. Κλείνω λέγοντας ότι θα ακούτε ίσως, είναι γνωστό, ότι υπάρχει μια αναδιαμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα ΤΕΙ ενσωματώνονται στα πανεπιστήμια, τμήματα δημιουργούνται. Αυτό, χωρίς να μπορώ να πω κάτι σίγουρο και να ανακοινώσω, γιατί αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, αυτό μπορώ να πω με μεγάλη πιθανότητα, θα το μάθουμε σε επόμενες εβδομάδες, ανοίγει νέες προοπτικές και στο Ναύπλιο. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε μόνο ένα τμήμα στο Ναύπλιο πια. Θα έχουμε και άλλα τμήματα. Ωραία. Αυτό όμως με μια επιφύλαξη, γιατί οι ειδικότεροι θα πούν. Άρα η συνεργασία θα επεκταθεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε στη συνεχή επαφή. Και ευχαριστώ εμείς. Πολύ. Yeah. Ευχαριστώ. Φυσικά η ισορροπία μεταξύ διεθνούς και ελληνικού προγράμματος χαρακτηρίζει και το Ηρώδιο. Φέτος, λοιπόν, με τη συμβολή του συνεργάτη μας Κώστα Πυλαβάκη, περίφημες ξένες ορχήστρες, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου, με τη διάσημη σολίστα της Γιούτζα Γουάνκ, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης με μαέστρο και σολίστα τον Λεωνίδα Καβάκο, η Ορχήστρα των Νέων Λουίτζι Κερουμπίνι του Φεστιβάλ της Ραβένας με μαέστρο τον Ρικάρντο Μούτι, η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας, αλλά και κορυφαίοι σολίστες σαν το Γιώγιο Μα, που ερμηνεύει τις σουίτες για τσέλο του Μπαχ, συνυπάρχουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Μαξίμ Βεγγέροφ, υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, την Αλτσίνα του Χέντελ με τους μουσικούς της Καμεράτας και τον Γιώργο Πέτρου και τη σπουδαία μας σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου, αλλά και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που στο πλαίσιο του έτους Καλκότα θα ερμηνεύσει το έργο «Θάλασσα», του σημαντικότατου συνθέτη. Να σημειώσω εδώ ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει στο φεστιβάλ με 2 καινούργιες παραγωγές. Την Όρμα σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Μπαλατσινού και σκηνοθεσία Κάρλος Παντρίτσα των Φούρας Δελμπάους και την Τραβιάτα σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καριτινού και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρίγου. Έχει σημασία αυτό που λέω για τη λυρική, γιατί συνηθιζόντουσαν να έρχονται απλώς επαναλήψεις. Σε συνεννόηση με τον Γιώργο Κουμεντάκη, φέρνουμε καινούργιες παραγωγές, κάνουμε καινούργιες παραγωγές. Και διεθνείς καλλιτέχνες
της σύγχρονης μουσικής σκηνής, όπως η Jethro Tull, η Dead Can Dance, η Lorena McKennitt και η Tindersticks. Συνυπάρχουμε κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, όπως η Ελένη Καραίνδρου, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Νταλάρας. Σημαντικότατη βέβαια στιγμή του φετινού προγράμματος του Ηρωδίου είναι μια παράσταση χορού από την κορυφαία ερμηνεύτρια και χορογράφο Αν Τερέζα Ντέκερσμάκερ και την περίφημη ομάδα της Ρόζας, που έρχεται για πρώτη φορά στο Ηρώδιο με τη δική της εκδοχή στις 6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ. Όλοι οι άξονες που ανέφερα υπηρετούν μια ευρύτερη αρχή και προσπάθεια να εδραιώσουμε την εμβέλεια και το κύρος του φεστιβάλ εντός και εκτός συνόρων, καθιστώντας το ταυτόχρονα εθνικό και διεθνές, σύγχρονο, πληθωρικό, αλλά και με ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά, ανοιχτό σε όλες τις κατηγορίες κοινού, με πρώτη στο μέλημα να παράγει πολιτισμό, έργα και συνεργασίες, όχι απλώς να τα φιλοξενεί. Μια ανάσα ζωής, ψυχαγωγίας, στοχασμού και συνδημιουργίας για όλους. Αυτό είναι το υψηλό ζητούμενο για μας και είμαστε περήφανοι για την κοινωνική διεύρυνση και το διεθνή προσανατολισμό που έχουμε πετύχει, όσο και για το σύγχρονο καλλιτεχνικό στίγμα του φεστιβάλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να επαναπαυτεί. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Με την κοινωνία εμβρασμό και άπειρα ζητήματα να απειλούν την κοινωνική συνοχή, σήμερα θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα του φεστιβάλ ως φορέα παιδείας και πολιτισμού, τονίζοντας μια παράμετρο κομβικής σημασίας για την κοινωνική συνύπαρξη. Το σεβασμό του διαφορετικού λόγω εθνικότητας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Γι' αυτό και η φετινή σεζόν είναι αφιερωμένη στη διαφορετικότητα, σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το δικαίωμα στο αυτονόητο. Το δικαίωμα δηλαδή να είσαι αυτό που είσαι και αυτό που θέλεις να είσαι. Με αυτό το αίτημα συνδέεται και η νέα μας οπτική ταυτότητα, που εικονίζει μια φιγούρα πανέμορφου ερμαφρόδιτου, ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες, σε πολλαπλές. Υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, κοινωνικά προβλήματα που δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε. Ένας ολοένα μεγαλύτερος φόβος απέναντι στο διαφορετικό. Μια στροφή σε κακώς εννοούμενες παραδοσιακές αξίες που υποθάλπει πρακτικές αποκλεισμών. Δυστυχώς, μια μεγάλη άνοδος του φασισμού. Μας απασχολεί το πώς θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πώς θα ευαισθητοποιήσουμε έναν κόσμο που δεν ανήκει κατά ανάγκη στο κοινό των θεατρόφιλων υποψιασμένων θαμώνων του φεστιβάλ. Πώς θα κάνουμε να συναντηθούν διαφορετικές ομάδες κοινού. Πώς θα απαντήσει η τέχνη και η ψυχαγωγία στις κοινωνικές ανάγκες, διατηρώντας ένα υψηλό αισθητικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, πριν λίγους μήνες, δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο ένας νέος άνθρωπος, ο Ζακ Κωστόπουλος, γκέι, drag ερμηνευτής, ηθοποιός, ακτιβιστής, οροθετικός. Λίγο αργότερα, με ακόμα πιο άγριο τρόπο, δολοφονήθηκε, αφού βιάστηκε, μια κοπέλα στη Ρόδο. Πρόπερση, ένα παιδί που σπούδαζε στα Γιάννενα, έδωσε τέλος στη ζωή του λόγω των βασανιστήριων που υπέμενε από συμφοιτητές του, επειδή ήταν διαφορετικός από αυτούς. Και τελευταία, για να μην μακρηγορήσω άλλο, μαθητές ενός γυμνασίου στην Καλαμαριά, με την υποστήριξη των γονιών τους, κάνουν κατάληψη στο σχολείο τους για ένα αναπάντεχο λόγο. Όχι για κάποιον κακό εκπαιδευτικό νόμο, ούτε για την αποκατάσταση μιας αδικίας, αλλά διεκδικώντας αυτό που θεωρούν δικαίωμά τους, να απομακρύνουν ένα συμμαθητή τους που τον χαρακτηρίζουν ως προβληματικό. Το δικό τους δικαίωμα στο αυτονόητο, δικαίωμα που παραβιάζει όμως το δικαίωμα του άλλου στη διαφορά και προωθεί το μοντέλο μιας κοινωνίας που τίνει στην ομοιογενοποίηση με κύρια συνεκτική ουσία το φόβο. Ναι, η τέχνη μπορεί να παίξει ρόλο εδώ. Το φετινό πρόγραμμά μας εμβαθύνει σε αυτή την κατεύθυνση περισσότερο από ποτέ, με το ζήτημα της διαφορετικότητας να αναπτύσσεται σχεδόν σε όλες τις πτυχές
και λέγοντας διαφορετικότητα, δεν εστιάζουμε αποκλειστικά σε ζητήματα φύλου, αλλά και σε κάθε είδους μειοψηφικές ή περιθωριακές κουλτούρες. Από τη Γιαννούλα την Κουλουρού του Γιώργου Παπαγεωργίου και τις Ξένες Πόρτες, ένα ανέκδοτο κείμενο που ο πρόσφατα χαμένος Μάνος Ελευθερίου είχε εμπιστευτεί στην Ένα Μεντή και σκηνοθετεί ο Μάνος Καρατζογιάννης. Ως το Χίμελβεκ του σύγχρονου Ισπανού συγγραφέα Χουάν Μαγιόρκα που σκηνοθετεί η Έλενα Καρακούλη ή τα ερωτευμένα άλογα της Ελένης Ευθυμίου, τα έργα που θα δούμε στο σύγχρονο ελληνικό πρόγραμμα στην Πυριό 260, θέτουν στο μικροσκόπιο περιπτώσεις ατόμων ή ολόκληρων ομάδων στις παρυφές του κοινωνικού συνόλου και στοχάζονται πάνω στην αντιμετώπιση που τους επιφυλάσσει η κοινωνία. Είτε πρόκειται για τη σκληρότητα και την κοινωνική αδικία της επαρχίας απέναντι στον κάθε είδους διαφορετικό όπως τη Γιαννούλα ή στις Ξένες Πόρτες, είτε πρόκειται για μια ολόκληρη φυλή που εξοντώνεται όπως οι Εβραίοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πράγα, όπου τοποθετεί το έργο του ο Μαγιόρκα, ή για μια κατηγορία συνανθρώπων μας σήμερα που διεκδικούν το μη αυτονόητο στα μάτια των πολλών, δικαίωμά τους στον έρωτα, δηλαδή στη ζωή. Ζητούμενο είναι να στοχαστούμε πάνω στο διαφορετικό και στις συνέπειες της άρνησής του. Επίσης, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι γνώμονας συγκρότησης του προγράμματος είναι πάνω απ' όλα οι ίδιοι οι δημιουργοί. Ήταν καιρός να παρουσιάσουμε έργο του αιρετικού Δημήτρη Δημητριάδη και ο Χρήσιπος, που ανεβαίνει για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία Θάνου Σαμαρά, δίνει αντίστροφη έμφαση στη διαφορά. Προσωποποιώντας το απόλυτο κάλος, σκιαγραφεί μια φιγούρα μοιραίου ήρωα για τους άλλους. Είναι ο ήρωας που διαλύει το περιβάλλον του, όχι το περιβάλλον που τον καταστρέφει. Αντίστοιχη, όπως γνωρίζουμε, είναι και η περίπτωση του Ριχάρδου Τρίτου από τη Δυναμική Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων και το Χρήστο Θεοδωρίδη, οι οποίοι πρωτοπαρουσιάστηκαν στο πρόγραμμά μας πάλι με ένα ελισαβετιανό δράμα το 2016. Και εδώ το κοινωνικό περιβάλλον καταστρέφεται από αυτόν τον δαιμόνιο διαφορετικό που εκπροσωπεί το απόλυτο κακό. Εστιάζοντας λοιπόν στη διαφορά, καθόλου δεν επιδιώκουμε μια εύκολη καταγγελία, αλλά μας ενδιαφέρει το θέμα σφαιρικά. Το πρόγραμμα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου στην Πειραιώς συμπληρώνεται από δύο παραστάσεις που εστιάζουν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στη μοναξιά και στην απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου και στη μάταιη επίκληση μιας πραγματικής διεξόδου. Πρόκειται για το «Κόντρα στην ελευθερία» του Καταλανού Εστέβα Σολέρ, που σκηνοθετεί ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, και τα «Καλοκαιρινά μπάνια» του Κώστα Κουτσολέλου και της Βάσος Καμαράτου, που εξελίσσονται σε μπεκετικές φιγούρες της ελληνικής σκηνής. Μια ιδιαίτερη όμως κατηγορία στην κοινωνία μας είναι και τα παιδιά. Φέτος, για πρώτη φορά, εντάσσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της Πυριό 260 και καλλιτεχνικές δράσεις για παιδιά, με στόχο να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και την ενεργητική συμμετοχή τους. Συγκεκριμένα, το προάβλιο της Πειραιώς θα ζωντανέψει από δράσεις γεμάτες χρώματα, κίνηση και θεατρικό παιχνίδι. Καταρχάς, ο διεθνής εικαστικός καλλιτέχνης Μάρκ Χατζιπατέρας, δημιουργός site-specific εγκαταστάσεων σε γκαλερί, μουσεία και δημόσιους χώρους σε Ευρώπη και Αμερική, όπως το Μετρό της Νέας Υόρκης και η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, εγκαθιστά από τις 30 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου στο προάβλιο της Πειραιώς ένα διαδραστικό έργο τέχνης και ταυτόχρονα ένα μεγάλο παιχνίδι που τα παιδιά καλούνται να συναρμολογήσουν χτίζοντας πολιτείες, κτίρια, γέφυρες και κάθε είδους περιβάλλοντα. Κατόπιν, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ιδιαίτερα και ειδικότερα συνδέοντας με το φετινό μας πρόγραμμα την έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα», γραμμή και πυλός, που θα εγγενιαστεί στο Μουσείο στις 20 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο της Πειραιώς σε δύο Σαββατοκύριακα ένα ιδιαίτερο εργαστήρι που εστιάζει στο διάλογο των αρχαίων αντικειμένων από πυλό με τα σύγχρονα κεραμικά του Πικάσου. Φιλοδοξία μας είναι να απευθυνθούμε κατά προτεραιότητα στα παιδιά της περιοχής, ελληνάκια και ξενάκια. Γι' αυτό και το παραπάνω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Νίκαιας Ρέντι και γι' αυτό ευχαριστούμε που είναι και εδώ ο Δήμαρχος κύριος Ιωακιμίδης.
Εικαστικό περιεχόμενο θα έχει και η συνεργασία μας με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, που θα ετοιμάσει στο προάβλιο της Πειραιώς έκθεση παιδικών έργων με αφορμή τις παραστάσεις μας στην Επίδαυρο, όπου στη συνέχεια επιθυμούμε, κύριε Λαμπρινουδάκη, να μεταφέρουμε την έκθεση. Παράλληλα με την εικαστική δράση στην Πειραιώς 260, το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης από τα μέσα Ιουνίου έως και τα μέσα Ιουλίου θα φιλοξενήσει στην έδρα του στην Πλάκα κάθε Σαββατοκύριακο εργαστήρια για παιδιά και γονείς με τίτλο «Στο Ηρώδιο με το ΜΕΠΤ». Τέλος, με στόχο να υποστηρίξουμε την ανοχή απέναντι στο διαφορετικό, στην κατεύθυνση όλης της οικογένειας, εντάσσουμε στο πρόγραμμα το Drag Queen Story Time, όπου Drag Queen συστήνονται σε γονείς και παιδιά και αφηγούνται ιστορίες με θέμα τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι που ξεκίνησε στο Σαν Φραντζίσκο το 2015 και το φέρνει στο φεστιβάλ η Δώρα Ανδρουλιδάκη, η οποία δραστηριοποιείται στο Βερολίνο, σε συνεργασία με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στόχος του προγράμματος, που πραγματοποιείται σε σχολεία, βιβλιοθήκες και φεστιβάλ σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο, είναι η καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων. Εδώ, ως κλασικός εφημεριδάκιας που είμαι, πρέπει να σας πω ότι διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και από εκεί μου ήρθε η ιδέα για αυτή τη δράση, στην Καθημερινή, που μίλαγε για μια δράση σε μια από τις πιο συντηρητικές πολιτείες της Αμερικής. Και στο άνοιγμα στην πόλη, όμως, το διαφορετικό αγγίζει ποικίλες κατηγορίες και χώρους. Από το χώρο της ΛΟΑΤΚΙ, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με την οποία συνδέεται η πλατφόρμα Αφροδίτη, καθώς και η performance New Era, στα ελληνικά μια νέα εποχή με ερωτηματικό, που εξετάζει μέσα από αφηγήσεις και ζωντανό διάλογο με τους θεατές το τι σκέφτεται και πώς ζει η νέα γενιά των ΛΟΑΤΚΙ, αν δηλαδή έχουν πραγματικά μετακινηθεί οι αντιλήψεις μας και κατά πόσον έχουμε μπει σε μια νέα εποχή ουσιαστικής αναγνώρισης του δικαιώματος στην ελευθερία ταυτότητας. Το άνοιγμα στην πόλη επίσης στρέφεται ως το χώρο της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, που αποτελεί αφορμή έμπνευσης της ξεχωριστής έκθεσης του εικαστικού Ηλία Πούλου με τίτλο «Αυτό που δεν βλέπουμε μας κοιτάζει», με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από φιγούρες ναρκωμανών του Μεσοπολέμου. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα γίνουν συζητήσεις, ενώ θα υπάρξει και βραδιά με ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Επίσης, θα έχουμε και μια σειρά ηχητικών περιπάτων που συνδιοργανώνουμε με το πολιτιστικό στέκι του ΚΕΘΕΑ. Φέτος υιοθετούμε εξάλλου και τις αόρατες διαδρομές της σχεδίας περιηγήσεις σε κοινωνικές δομές του κέντρου, συσίτια, υπνοτήρια, κέντρα απεξάρτησης, κέντρα ημέρας, με οδηγούς νυν και πρώην άστεγους συμπολίτες μας. Η έννοια του διαφορετικού αγγίζει όμως και την ξενότητα και το κατά πόσον μπορούμε να αφομοιώσουμε στην καρδιά της κάθε γειτονιάς πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό είναι το θέμα της παράστασης του Παντελή Φλατσούση, που με κύριο όχημα της αφηγής παιδιών διαφόρων εθνικοτήτων που μεγαλώνουν στην Κυψέλη, επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική οπτική της εκεί καθημερινότητας. Στο άνοιγμα παραμένουμε φυσικά πιστοί και στη θεματική της ποίησης και της λογοτεχνίας που ξεκλειδώνει την προσωπική σχέση του καθενός με την πόλη, φιλοξενώντας τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Τη Σινέ Παρμένη, του Ερνάν Ριβέρα Λετεριέλ, μια ιστορία που συνδέει το σινεμά με τη δίψα της αφήγησης, την οποία σκηνοθετεί ο Θανάσης Χαλκιάς σε αγαπημένα θερινά σινεμά της Αθήνας. Το Αμίκα Μέα, μια σκηνική σύνθεση ερωτικών επιστολών του Οβιδίου για το πάθος και την απώλεια από τους Lotus Eaters και τον υποσχόμενο σκηνοθέτη από τη Θεσσαλονίκη Πάνο Δελληνικόπουλο στο χώρο του κεραμικού. Και μια σύνθεση από τα άπαντα του σημαντικού πεζογράφου και ποιητή Μάριου Χάκα, που η Ζωή Ξανθοπούλου, με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσει γύρω από το σπίτι του, στην Κεσαριανή, με συμμετοχή κατοίκων της γειτονιάς. Επίσης, συνεχίζονται οι πολύ επιτυχημένες συνεργασίες μας με το Οδείο Αθηνών, την Ταινιοθήκη της Ελλάδας,
την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με τις δημοφιλείς ξεναγήσεις του Μανώλη Κορέ και φυσικά με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που προτείνει για το φετινό πρόγραμμα την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά δράσεων ανθρωπότητες με ποιητικό περικείμενο την Αγία Γραφή σε συνεργασία με κοινωνικές δομές του Πειραιά. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια έχει ο Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου, θα γίνει Διπεθέ, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Νίκος Διαμαντής. Να πω εδώ ότι φέτος υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας και με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρονικού, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η επιτυχημένη δράση «Οι Πέτρες Μιλούν» με θεατρικά δρόμενα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Αθήνας. Στόχος της συνεργασίας είναι η ευρύτερη διασύνδεση του φεστιβάλ με το χώρο του τουρισμού μέσω κοινών δράσεων των τριών φορέων. Στις διεθνείς παραγωγές τώρα, εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με την Κάρολιν Χοχλάιτερ, τη νέα μας σύμβουλο με πλούσια εμπειρία επιμελήτριας μεταξύ άλλων στο διεθνές πρόγραμμα του Berliner Festspiele και της Ruhr Triennale, η οποία παίρνει τη σκυτάλη από το συνεργάτη και φίλο μας Ματίας Φον Χάρτς. Το φετινό διεθνές πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως πληθωρικό, αφού περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και θεατρικές γλώσσες, από εξίσου πολλές διαφορετικές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες δημιουργούς. Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των διεθνών παραγωγών του φεστιβάλ, πάνω από 50% των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών είναι γυναίκες. Δύο μεγάλα ονόματα και αγαπημένοι του αθηναϊκού κοινού παρουσιάζουν τις τελευταίες δημιουργίες τους και υπόσχονται να μαγέψουν το κοινό με τις ποιητικές αφηγήσεις τους και τις καταπληκτικές εικόνες τους. Ο Ρομπέρ Λεπάζ, μαζί με τον θρυλικό θείασο του Θεάτρου του Ήλιου, θα παρουσιάσουν το Κανατά, επεισόδιο 1, η Διαμάχη. Μια πολύ συζητημένη παράσταση με θέμα τους αυτόχθονες του Καναδά και τις σχέσεις σύγχρονης τέχνης και κοινωνίας. Στην υγειά σας. Ενώ ο κορυφαίος Ρωμαίο Καστελούτσι αναμένεται να μας καθυλώσει με την υπνοτιστική ονειρική «Νέα ζωή του». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ισχυρές γυναικείες παρουσίες, μεταξύ αυτών και τρεις δημιουργούς που έχουν καθιερωθεί με το ιδιοσυγκρασιακό ύφος τους. Την Αγγέλικα Λίντελ, που επανέρχεται στο φεστιβάλ με ένα από τα τελευταία της έργα, το «Γένεσις 6-7», που εμπνέεται από την Παλαιά Διαθήκη. Μια παράσταση που θίγει υπαρξιακά ζητήματα με το χαρακτηριστικό τρόπο της performer δραματουργού, που θα βρίσκεται και η ίδια επί σκηνής. Την εξίσου εκρηκτική Νόρα Τσιπομύρ από τη Νέα Υόρκη, η οποία θα παρουσιάσει το punk με αφετηρία τα παιδικά και εφηβικά χρόνια της στη Ζιμπάμπουε. Μια υβριδική performance στο μετέχμιο θεάτρου και χορού, που κεντάει στο μουσικό ιδίωμα της Πάτι Σμιθ. Και την νοτιοαφρικανή Candice Brights με τη βίντεο εγκατάσταση Love Story, με πρωταγωνιστές του superstar Alan Baldwin και Julia Moore, που παρουσιάζει παράλληλα τις πραγματικές μαρτυρίες προσφύγων με τις αναπαραστάσεις τους από χολιγουντιανούς στάρ. Μεταξύ αυτών και τη συγκλονιστική μαρτυρία της Σάρας Μαρτίνη από τη Συρία, που ξεβράστηκε στη Λέσβο, ανέπτυξε ακτιβιστική δράση στην περιοχή και πέρσι κατηγορήθηκε από τις ελληνικές αρχές για παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Συγχρόνως ο θείασος Μάπα Θεάτρο, που ενθουσίασε πέρσι το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών, επιστρέφει με τους Αγνοούμενους, ένα τρίπτυχο που εξετάζει τις διαφορετικές όψεις της βίας στη σύγχρονη Κολομβία. Εκτός από τα παραπάνω ονόματα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις από δυναμικές καλλιτεχνικές φωνές στην πρώτη τους αθηναϊκή εμφάνιση. Τις Αυτόχειρες Παρθένες της Σουζάνα Κένεδη, μια οπτικά εντυπωσιακή, κυριολεκτικά, και εμπνευσμένη διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τζέφρι Ευγενίδη, το βαθιά συγκινητικό Σαϊγκόν της Καρολίν Γκουιέλα Γκουγέν, που σκαλίζει τα τραύματα της γαλλοβιετναμέζικης ιστορίας, το Κορίτσι από το εργοστάσιο της Ομίχλης του Τόμ Λούτς, ένα σύγχρονο παραμύθι για την ομορφιά στην εποχή του καπιταλισμού, και το μυστηριώδη Light Tech,
του διακεκριμένου σκηνοθέτη και εικαστικού Χο Τζου Νίεν από τη Σιγκαπούρη, που μας μεταφέρει στο σκοτεινό κόσμο των κατασκόπων της νοτιοανατολικής Ασίας την εποχή της αυτοκρατορίας. Της απικιοκρατίας. Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη βίντεο εγκατάσταση της Μπουχά Καλιλή. Η performance που βεντεοσκοπήθηκε αρχικά στην Πειραιώ 260 για την ντοκουμέντα 14 παρουσιάζεται τώρα σε μορφή βίντεο εγκατάστασης στον ίδιο χώρο που αρχικά φιλοξενήθηκε, προσκαλώντας τους θεατές να συμμετάσχουν με την παρουσία τους σε ένα έργο διάλογο για τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινότητας. Τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο προγραμματισμός του χορού. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο χορός φέτος περιλαμβάνει παραγωγές, συμπαραγωγές, παράλληλες δράσεις, αλλά και συνεργασίες που επεκτείνονται και πέρα από τα χρονικά όρια του φεστιβάλ, με σκοπό την υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας με ποικίλους τρόπους και σε διάφορα στάδια της καλλιτεχνικής πορείας. Σύμβουλος για το χορό είναι, όπως ξέρετε, η Στεριανή Τζιζιλόνη. Ένα μεγαλόπνο σχέδιο με τον τίτλο «Return Trip» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών με το Εθνικό Κέντρο Χορού της Ιταλίας Ater Balletto, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες, έναν καλλιτεχνικό και έναν εκπαιδευτικό. Στον καλλιτεχνικό άξονα, οι Έλληνες χορογράφοι Πατρίσια Πέργη, Χρήστος Παπαδόπουλος και Ευρυπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζουν το έργο τους στην Ιταλία. Αντίστοιχα, η χορευτική ομάδα Ater Balletto, μια από τις σημαντικότερες της Ιταλίας, θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών με ρεπερτόριο Χόφε Σέχτερ και Γιώχαν Ίνγκερ. Στον εκπαιδευτικό άξονα, μετά από ακρόαση, δόθηκαν 10 υποτροφίες σε Έλληνες χορευτές 18 έως 25 ετών, ώστε να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα απόκτησης καλλιτεχνικής εμπειρίας στην Ιταλία με Έλληνες και Ιταλούς χορογράφους. Διευρύνοντας τις συνεργασίες του το Φεστιβάλ, συμπράττει με το νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών και Επιμελητών Onassis Air του Ιδρύματος Onassi. Στο πλαίσιο του προγράμματος 2019 «Πιλωτικές συνεργασίες», 6 επιλεγμένοι καλλιτέχνες από το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν σε έναν ειδικά σχεδιασμένο κύκλο εργαστηρίων υπό την καθοδήγηση της επιμελήτριας και χορογράφου Σάτου Χεράλα, του δραματουργού Πέτερ Στάμερ, της παραγωγού και επιμελήτρια Ζίλκε Μπάκε, με στόχο τη στήριξη της καλλιτεχνικής έρευνας, παραγωγής και διεθνούς προώθησης του έργου τους. Τονίζουμε τη συνεργασία του Φεστιβάλ με την Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης. Η ομάδα χορού της σχολής, έχοντας τους κόλπους της τη νέα γενιά χορευτών, παρουσιάζει έργα Ελλήνων χορογράφων με διεθνή καριέρα, όπως ο Γιάννης Μανταφούνης, ο Αντώνης Φωνιαδάκης και ο Χρήστος Παπαδόπουλος, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια που υπάρχει στη χορευτική σκηνή της χώρας μας. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το πρόγραμμα του χορού περιλαμβάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Μπορίς Αρμάτς, χορογράφου που γοήτευσε το κοινό στο περσινό μας πρόγραμμα. Πρόκειται για διεθνή συμπαραγωγή του φεστιβάλ που σηματοδοτεί το νέο στάδιο στην πορεία του εφιούς καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στο χορογραφικό κέντρο της ΡΕΝ. Επίσης, φέρνουμε για πρώτη φορά στο Ηρώδιο την Αν Τερέζα Ντε Κέρσμακερ και την ομάδα της Ρόζας με το έργο «Εν το μέσο της ζωής βρισκόμαστε», πάνω στις σουίτες για τσέλο του Μπαχ που ερμηνεύει ο τσελίστας Ζαν Κιγέμ Κεράς. Ακόμα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Λιβανέζο Ομάρ Ρατζέχ, ένα καλλιτέχνη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στη Μέση Ανατολή. Το έργο του, με αφορμή την καταστροφή του Χαλεπιού, μιλάει για τη βία και την καταστροφή, αλλά και τη δική μας ευθύνη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Για πρώτη φορά στην Αθήνα έρχεται επίσης και ο ανερχόμενος καλλιτέχνης της πορτογαλέζικης σκηνής, Μάρκο Ντα Σίλβα Φερέιρα, με το έργο «Brother». Ο Φερέιρα, προερχόμενος από το hip-hop, εξελίσσεται σε μια μεγάλη χορογραφική δύναμη της ευρωπαϊκής σκηνής. Τέλος, η ελληνική δημιουργία εστιάζει σε καλλιτέχνες με ιδιαίτερη γραφή και έντονο προσωπικό στίγμα, που ερευνούν εις βάθος τις συνισταμένες της χορογραφικής κατασκευής. Σχέση με το κοινό, θεματολογία, συνθήκες θέασης, ερευνητικές μεθόδους.
η Ανδρονίκη Μαραθάκη, η Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου και ο Κώστας Τσιούκας στην Πειραιώς 260 και η Εύη Σούλη και η Κατερίνα Φώτη στο Άνοιγμα στην πόλη μας προσκαλούν να τους γνωρίσουμε. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με δύο ιδιαίτερες παραστάσεις στο Άνοιγμα στην πόλη. Το μεγάλο πάρτι στο πεδίο του Άρεως που έχει σχεδιάσει για δημόσιους χώρους η χορογράφος Ναταλή Περνέτ με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς τον Μπόλκαρ και μιας performance της Έλληνας Αντωνίου σε μουσιακό χώρο. Όπως φάνηκε από την παρουσίαση των αξώνων που θέσαμε στη διάρκεια της θητείας μου αλλά και του σκεπτικού της φετινής χρονιάς, τα τρία αυτά χρόνια υπηρετήσαμε με σφαιρικό τρόπο στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα το όραμα ενός δημόσιου ανοιχτού πολιτιστικού θεσμού. Τα τρία αυτά χρόνια διαχειρίστηκα τον προϋπολογισμό του καλλιτεχνικού προγράμματος χωρίς υπερβάσεις, που σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ δεν χρειάστηκε έκτακτη χρηματοδότηση ούτε αύξηση του προϋπολογισμού, παρότι βέβαια μια αύξηση είναι πάντα υπέρ του καλλιτεχνικού προγράμματος. Σε αυτό συνέβαλαν οι δεκάδες συνεργασίες που έκλεισα με ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες που ανέλαβαν μόνοι τους το κόστος των παραγωγών τους. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση των συμπαραγωγών, η αύξηση των θεατών και συνεπώς η αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια. Το αποτέλεσμα σε οικονομικό επίπεδο είναι ότι και τα τρία χρόνια της θητείας μου το φεστιβάλ είναι πλεονασματικό. Το γνωρίζετε και από τους απολογισμούς που παρουσιάζουμε κάθε χρόνο. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει είναι να ξεκινάει η προπόληση μαζί με την παρουσίαση του προγράμματος, όπως γίνεται σε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους και φέτος συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφέρω μόνο τους συμβασιούχους που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζόμενων του φεστιβάλ, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και δύο μήνες, που έχει λήξει η σύμβασή τους απλήρωτη, στηρίζοντας την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου. Δεν τους το ζήτησα. Το κάνουν από μόνοι τους. Χωρίς όλους αυτούς δεν θα φτάναμε στη σημερινή παρουσίαση. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Τέλος, θέλω να πω ότι τα δωράκια που συνοδεύουν το δημοσιογραφικό φάκελο είναι φιλοτεχνημένα στα πλαίσια του κοινωνικού περιβαλλοντολογικού προγράμματος Σχεδία Art από ανακυκλωμένο χαρτί παλιών προγραμμάτων του φεστιβάλ. Η δημιουργία ανατροφοδοτείται, μεταδίδεται, αντλεί έμπνευση και ζωή από τις ίδιες τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ και όλη την ομάδα. Παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Είναι η ομάδα που δουλεύαμε όλο αυτό το καιρό. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Τζάθα και την Ορσία Σοφρά. Τώρα μπορούμε να περάσουμε, αν θέλετε ή όχι, σε ερωτήσεις. Γεια σου, Αναστερηδαφυλλίδης. Παρακαλώ, καλά κάνετε και σηκώνεστε, απλώς επειδή είναι μέσα στο πρόγραμμα και η συζήτηση. Ας κάνουμε λίγο ησυχία, δεν θα κρατήσουμε για πολύ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω ότι επειδή, όπως μας είπατε, σε δύο μήνες τελειώνει η θητεία σας, αν έχει συζητηθεί ανανέωσή της ή αντικατάστασή σας. Γιατί βοήθως είναι πολιτισμένη η χώρα, μια τέτοια θέση θα πρέπει να ξέρει κάποιους δύο μήνες που είναι τι θα γίνει ή όχι. Σε μια τέτοια θέση. Ναι. Καταρχήν, αυτό είναι θέμα της Υπουργού. Η Υπουργός μπορεί να μην θέλει να ανανεωθεί η θητεία μου. Είναι δικαίωμά της. Ελπίζω στην όποια απόφασή της να λάβει υπόψη στο έργο που έχει συντελεστεί αυτά τα τρία χρόνια και ιδιαίτερα το φετινό που πραγματοποιείται επί των ημερών της. Αν τώρα ο Υπουργός θέλει να ανανεώσει τη θητεία μου, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να βοηθήσει να λυθούν μια σειρά προβλημάτων
που τις έχω θέσει και που δυσκολεύουν τη λειτουργία του φεστιβάλ. Αλλιώς γιατί να επιθυμώ την ανανέωση. Ναι, έχει γίνει καμία συζήτηση. Και τρίτο, ναι. Να τελειώσω. Και τρίτο, γιατί την περίμενα αυτή την ερώτηση, το λέω, γιατί και τον Οκτώβριο που παρουσιάσαμε την Επίδαυρο, ρωτήθηκα από συναδέλφους σας, αλλά και στη διάρκεια του διαστήματος από τότε μέχρι σήμερα, δημοσιογράφοι με ρωτάγανε, δεν έδινα απαντήσεις, όπως και δεν δημοσιοποιούσα, όπως ξέρετε, ούτε έδινα πληροφορίες, καμία σε κανένα έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Ήθελα και θέλω να προστατεύσω το φεστιβάλ. Σε περίπτωση τώρα, γιατί για μένα αυτό είναι σοβαρό που θέλω να σας πω, που δεν ανανεωθεί η θητεία, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να λυθεί. Και έχω ενημερώσει την Υπουργό με επιστολή που της έχω στείλει πριν από 10 μέρες. Που έχει να κάνει με τη σωστή λειτουργία του φετινού φεστιβάλ. Η θητεία, η δική μου, όπως ξέρετε, λύγει στις 29 Απριλίου. Δηλαδή, ένα μήνα πριν την πρεμιέρα του φεστιβάλ. Από αύριο, εγώ, όλη η ομάδα και όλο το προσωπικό του φεστιβάλ πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι αυτό που παρουσίασα, πώς υλοποιείται. Και μετά, αμέσως μετά, είναι οι πρεμιέρες, κάθε μέρα και πρεμιέρες, μέχρι την τελευταία, 12 Αυγούστου. Αυτό το πρόγραμμα που έχουμε κάνει, θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να το εκτελέσουμε εμείς. Αν θα ζητήσω κάτι, θα είναι το αυτονόητο. Ότι αυτό το διάστημα, το δίμηνο 2 και 10 μέρες, πρέπει να παραταθεί η θητεία μας, έτσι ώστε, γιατί μαζί με μένα, αυτό να το διευκρινίσω, τη στιγμή που φεύγω εγώ, φεύγει και όλη η ομάδα. Έτσι λέει ο νόμος. Άρα, θα πέσει και δεν πρέπει μια μεγάλη διάλυση. Και δεν πρέπει αυτό να είναι ζημιά για το φεστιβάλ, ούτε και διεθνώς να εκτεθούμε, γιατί έχουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές. Τίποτα άλλο. Αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ποια είναι τα άλλα ζητήματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και αφορούν τη λειτουργία του φεστιβάλ? Θα απαντήσω. Όπως είπα και πριν, τα όποια ζητήματα έχουμε εντός του φεστιβάλ, θεωρώ ότι είναι εσωτερική υπόθεση και προσπαθούμε, καταφέρνουμε, δεν πετυχαίνουν όλα. Εσωτερικό θέμα. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Τα ξέρει και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ξέρει και ο Υπουργός. Ευχαριστώ.